Με συμπτώματα κορονοϊού εισήχθησαν στην παιδιατρική κλινική COVID στα Χανιά ένα 40 ημερών βρέφος και ένας 12χρονος. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, στους θαλάμους COVID της παιδιατρικής κλινικής, τους ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους COVID της παιδιατρικής κλινικής, νοσηλεύονται συνοδεία των γονέων τους δύο παιδιά, ένα βρέφος μάλλον 40 ημερών και ένα αγόρι 12,5 ετών. Επειδή είχαν συμπτώματα, κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή και παρακολούθησή τους από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου μας. Οι γιατροί της παιδιατρικής κλινικής παρακολουθούν την πορεία της υγείας των δύο παιδιών, χωρίς να αποκλείεται η διακομιδή του βρέφους στο παγνί. Στις κλινικές COVID του νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύονται 27 ασθενείς, την ώρα που οι διαθέσιμες κλίνες ανέρχονται σε 36, ενώ 3 ασθενείς έχουν εισαχθεί στη ΜΕΘ COVID. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου είχε καταγραφεί ρεκόρ νοσηλιών για τα Χανιά, με καλυμμένες και τις 72 κλίνες τότε, ενώ σε λειτουργία είχε τεθεί και δεύτερη ΜΕΘ με τις νοσηλίες εκεί να φτάνουν τις 11. Είναι σταθερά διαχειρίσιμη, όπως έχω πει, η κατάσταση. Οι διαθέσιμες κλίνες αυτή τη στιγμή είναι 36. Ο μηχανισμός είναι έτοιμος. Εντός λίγων ωρών μπορούμε να αναπτύξουμε άλλες 36 κλίνες, να φτάσουμε στις 72. Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργο Μπέα, τις προσεχείς ημέρες αρχίζουν οι εμβολιασμοί παιδιών 5 έως 11 ετών κάθε Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Και καλούμε τους γονείς, όπως και όλους τους ενήλικες πλέον, να σπεύσουν, να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, κάτι το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές και είναι και το απόλυτο όπλο κατά της πανδημίας. Με ανωδικούς ρυθμούς συνεχίζονται και οι εμβολιασμοί των ανηλίκων στα Χανιά. Στην Περιφερειακή Ενότητα έχουν αυτή τη στιγμή εμβολιαστεί 243.431 πολίτες.